Τώρα, σε καταγγελία στον έφορο εκλογών για προσπάθεια επιβολής σε ψηφοφόρους να φωτογραφίσουν το ψηφοδέλτιό τους με το κινητό τηλέφωνο, προέβη το επιτελείο Νίκο Χριστοδουλίδη χθες. Εμείς θα πάμε στην Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ειρήνη Λοϊζίδου, να δούμε αν μπορεί το δικό της γραφείο να παρέμβει σε τέτοιες περιπτώσεις. Να σημειώσουμε μόνο ότι η χρήση κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται εντός των εκλογικών κέντρων. Κυρία Λοϊζίδου, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Σε τέτοιες περιπτώσεις έχετε κι εσείς πρόνοιες στον νόμο. Για τα προσωπικά αυτό δεδομένα. Αυτό που έχετε περιγράψει είναι παράβαση της ίδιας της εκλογικής νομοθεσίας. Οπότε γνωρίζω, επειδή έχω μιλήσει με τον έφορο εκλογών και για άλλα θέματα τα οποία θα τρέξουν το Σαββατοκυριακό, είναι κάτι το οποίο το χειρίζονται. Ναι. Αλλά αν έχετε εσείς τώρα ενημέρωση ότι πρόκειται από συγκεκριμένους αριθμούς και λοιπά που ζητούν ή έχετε αποδεικτικά, μπορείτε εσείς να παρέμβετε ή είναι καθαρά του εφόρου εκλογών? Τα της εκλογικής διαδικασίας είναι καθαρά του εφόρου εκλογών. Εμείς θα επέμβουμε εκεί και όπου υπάρχει, αν θέλετε, ταυτοποίηση ενός ψηφοφόρου, εκτός των πλαισίων και των νόμων, εκεί ενδεχομένως να μπορούμε να επέμβουμε. Μάλιστα. Τα θέματα τα δικά μας είναι να θυμίσουμε αυτά των ανεπιθυμητών μηνυμάτων. Ναι, εδώ θα έλεγα 11 και 7 ακριβώς. Σήμερα πήρα ένα μήνυμα εκεί που έχει αριθμό, λέει, προεδρικές και λέει φίλοι, φίλες, την Κυριακή ψηφίζουμε τον τάδε, μας λέει και ποιος αριθμός είναι, έτσι με ψυχωτικό κλπ. Και από κάτω γράφει ένα όνομα και το stop SMS υπάρχει, αμήν τι άλλο. Εγώ όμως. Αυτή είναι η δεύτερη προϋπόθεση. Η πρώτη όμως, προφανώς για να μου το λέτε, σημαίνει ότι δεν υφίσταται καμία συγκατάθεση δική σας, ούτε ανήκετε σε ένα κόμμα που θα φαντάζομαι ανήκω στο ότι είμαι καταχωρημένη στον αριθμό κινητού που έχει δημιουργήσει αυτό το group, φαντάζομαι. Ναι, αν δεν υπάρχει όμως η σχέση η κομματική με αυτό το νούμερο, δεν θα μπορούσε υπάρχει να σας είχε στείλει. Υπάρχει σχέση του ότι είμαι δημοσιογράφος και είναι σχετικός με την πολιτική, αυτός που το έχει στείλει. Αυτό ενδεχομένως να είναι εκτός πλαισίων. Ναι, μεν εμείς τα δημόσια πρόσωπα, είτε δημοσιογράφοι, είτε ακαδημαϊκοί, είτε οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο, έχουμε περιορισμένη ιδιωτικότητα. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι μπορούμε. Όχι, δεν να πάω να είμαι πολίτης και δεν θα ακριβώς, ήθελα να έχω τέτοια μηνύματα στο κινητό ακριβώς. Μου. Άρα, αν θέλω, μπορώ να σας ενημερώσω. Βεβαίως, είναι το έντυπο γάμμα, επειδή πολλοί συμπολίτες μας ρωτούν από το πρωί, είναι το έντυπο γάμμα το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας για τα ανεπιθύμητα μηνύματα. Βεβαίως, οφείλω να πω ότι μέχρι στιγμής είναι πολύ χαμηλό ο αριθμός. Αυτό θα έλεγα. Άρα τώρα ενημερώνονται πού μπορούν να καταγγείλουν. Σήμερα, αύριο φαντάζομαι θα είναι αυτό. Σε έξαρση η αποστολή μηνυμάτων. Σε προηγούμενες εκλογές, επειδή έχουμε κάνει τη σύγκριση για να δούμε πού βρίσκεται και η συμμόρφωση με τις δικές μας οδηγίες, είναι σε τέτοιο καιρό στις προηγούμενες προεδρικές του 2018 ήταν πολύ περισσότερα τα παράπονα. Μέχρι στιγμής δηλαδή έχουμε 5 ή 6 παράπονα, ήταν υπερδιπλάσια στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές. Άρα τώρα λέτε έχουμε 5 με 6, έχετε ενώπιόν σας παράπονα για αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων, SMS ή τηλεφωνήματα. Είχαμε ανεπιθύμητα μηνύματα και τηλεφωνικές κλήσεις. Τα 3 εκ των 6 έχουν ήδη διερευνηθεί, τα άλλα 3 είναι καινούργια, έχουν έρθει μόλις το ένα πολύ σήμερα και τα άλλα. Άρα λέτε τέτοιες μέρες πριν από τις προεδρικές του 2018 ήταν, ξέρω εγώ, 20 αυτά τα μηνύματα? Ακριβώς, ναι, ήταν κοντά στα 20. Ήταν 15 με 20 τα μηνύματα τότε. Και διαπιστώνετε έστω με αυτά τα 5-6 που έχετε ότι είναι από συγκεκριμένη κατεύθυνση υποψήφιο ή είναι? Όχι, είναι από διαφορετικές. Αφορούσε σε διαφορετικά επιτελεία και σε διαφορετικούς υποψηφίους. Ωραία. Τώρα πάμε στην ημέρα των εκλογών. Στη δική σας παρέμβαση θα πάτε και με λειτουργούς να δείτε τι γίνεται στα εκλογικά κέντρα. Να θυμίσουμε λίγο ποιοι μπορεί να είναι μέσα, ποιοι έξω, ποιοι να μας ενοχλήσουν, κυρία Επίτροπε, και τι αναφωνείτε. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι μας είχατε πει, ότι τι έχετε απαγορεύσει και τι μπορεί να λέει ο άλλος εκτός από το όνομα του ψηφοφόρου. Πλέον δεν αναφωνείται να το επαναλάβουμε η ταυτότητα των συμπολιτών μας. Ακόμα και να πάρουμε την ταυτότητα, αναφωνείται μόνο το εκλογικό βιβλιάριο και το όνομά μας όπως επιβάλλει η συγκεκριμένη νομοθεσία. Εντός των εκλογικών κέντρων υπάρχουν εκπροσώποι πάλι δυνάμει νόμου των κομμάτων. Γιατί πρέπει να είναι εντός αυτή? Έτσι τους επιτρέπει η νομοθεσία. Ναι, αλλά εσείς δεν μπορούσατε να είχατε παρέμβει, διότι να το καταλάβω την ώρα της καταμέτρησης.
Ναι, να σας πω για την παρουσία των εκπροσώπων. Είχε Ναι. γίνει, το είχα πει και παλαιότερα, είχε γίνει προσπάθεια τροποποίησης της νομοθεσίας στην προηγούμενη βουλευτική σύνθεση και δεν πέρασε. Ναι. Επομένως, τότε είχε κριθεί ότι ήταν στα πλαίσια της δημοκρατίας και του ελέγχου της διαδικασίας που τηρείται από τους δημοσίους Ναι. λειτουργούς η παρουσία των κομμάτων. Μάλιστα. Όταν θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, θα τοποθετηθούμε και εμείς. Επομένως, τώρα είναι αυτή η νομοθεσία Άρα, που γίνεται θεωρήσαμε. αναφωνή του αριθμός εκλογικού βιβλιαρίου. Παρουσία και εκπροσώπων των υποψηφίων. Ναι. Τι Ακριβώς, δεν οι επιτρέπεται, οποίοι. πείτε μας, να το έχουν έγνοια Ναι. οι ψηφοφόροι. Ακριβώς, οι οποίοι πλέον δεν επιτρέπεται να έχουν καταλόγους και δεν τους έχουν δοθεί καταλόγοι με τις ταυτότητες μας, τις ημερομηνίες γεννήσεως και τα πατρόνυμα μας. Κάτι που Μάλιστα. γινόταν πολύ πολύ παλιά. Τώρα πλέον απαγορεύεται να έχουν αυτούς τους καταλόγους και σίγουρα δεν μπορούν να τους περιφέρουν εκτός των εκλογικών κέντρων και να τους χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς. Μάλιστα. Άρα αυτό είναι το απαγορευτικό. Θα τα πούμε και την Κυριακή, κυρία Λοϊζίδου, να δούμε πώς θα Βεβαίως, πάει ναι. η εκλογική διαδικασία. Είπαμε ότι έχει συγκεκριμένο έντυπο, στο οποίο καταγγέλουν τώρα τα παρενοχλητική, όχι παρακολούθηση, τα Ανεπιθύμητα SMS, μηνύματα. τα Ναι. μηνύματα τώρα προεκλογών. Σας ευχαριστώ θερμά.